τα μπουκώματα, οι μιξούλες και ο βήχας. Θα σας δώσω την συντομία πώς το διαχειριζόμαστε. Κάθε φορά που το παιδί αρρωσταίνει, δηλαδή πάει στο παιδικό σταθμό ή στο σχολείο ή έρχεται σε επαφή με ένα άρρωστο παιδί, σύνηθες πρόβλημα, το παιδί μπορεί να κάνει πυρετό. Μετά από τον πυρετό θα το πιάσει λίγο ο λαιμός του, στο μικρό παιδί δεν θα φανεί και θα ξεκινήσει ένας ξερός βήχας, ο οποίος κρατάει συνήθως 2-3 ημέρες. Μετά από 2-3 ημέρες ο βήχας μετατρέπεται σε παραγωγικό βήχα, ο οποίος θα κρατήσει περίπου μια εβδομάδα. Άρα το σύνολο πυρετός, ξηρός βήχας, παραγωγικός βήχας μπορεί να μας ταλαιπωρήσει περίπου 2 εβδομάδες. Τι πρέπει να κάνουμε για τον πυρετό αντιπυρετικά, για τον ξερό βήχα αντιβυχικό, για ξηρό βήχα πρωί, μεσημέρι, βράδυ για 2-3 ημέρες, και για τον παραγωγικό βήχα δίνουμε ένα σιρόπι πρωί-απόγευμα που είναι βλενολυτικό, φεύγουν οι βλένες και αποβάλλει τα φλέματα, και για το βράδυ που είναι το μεγάλο συνήθως πρόβλημα που βήχει το παιδί και ξυπνάει και το ίδιο το παιδί και την οικογένεια, μπορεί να δώσουμε αντισταμινικό με αντιβυχικό γύρω στις 11 η ώρα, που αυτό μπορεί να το βοηθήσει να μην ξυπνήσει και να μην βήχει για 3-4 ώρες. Και περιμένουμε βέβαια σιγά σιγά αυτό να αποδράμει. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά θέλουμε να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε φυσιολογικό όρο στη μύτη μεγάλου όγκου. Όχι δηλαδή με τα σπρέι να κάνουμε ένα τσουφ τσουφ και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Παίρνουμε σύριγγα. Υπάρχουν ειδικές σύριγγες οι οποίες έχουν μπροστά τους μια ειδική σιλικόνη που εφαρμόζει στη μύτη και μπορούμε και κάνουμε με έναν ωραίο τρόπο, προσοχή, ρινοπλήσεις. Εάν η μύτη είναι καθαρή, το παιδί θα κοιμηθεί αρκετά καλά και περιμένουμε σε μερικές ημέρες να περάσει. Δεν δίνουμε εύκολα αντιβίωση. Κάποια στιγμή θα σας πω πότε θα δώσουμε αντιβίωση και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε το χειμώνα είναι